Ο θησαυρός είναι ομαδική δουλειά. Και το καταλάβατε κι εσείς που παίξατε και το έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα κι εμείς που τον διοργανώνουμε. Ένας από εμάς να μην είχε κρυφτεί σωστά ή να μην σας έδινε τα στοιχεία, δεν θα μπορούσε να λυθεί. Για την ιστορία και μιας και έγινε πρόσφατα, δηλαδή πριν από λίγη ώρα, και χαρήκαμε πολύ και ξεανθωθήκαμε, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε. Έπρεπε να πάτε στην λύση του πρώτου εύκολου γρίφου, στη Ρώμα, ιταλική σημαία, 84, ήταν καθρεφτισμένο το νούμερο, και να παραλάβετε από τη Δέσποινα, που είναι πάντα η γραμματεία μας, τους φακέλους και τις οδηγίες και τα εισιτήριά σας. Εκεί σας ζητούσαμε τρία πράγματα. Να μάθετε ποιος είναι ο κωδικός που ανοίγει ένα λουκέτο. Δεν το ξέρατε εκείνη τη στιγμή, αλλά προέκυπτε στην πορεία. Και ο κωδικός έβγαινε, αν συμπληρώνατε στο πλαίσιο που σας δώσαμε, όλα τα τετραγωνάκια, και έβγαινε το 358, Γιώργο. Ναι, ναι, 358. Το 358. Για να φτάσετε στο λουκέτο όμως έπρεπε να περάσετε από μια πύλη. Στην πύλη ήμασταν εμείς και λέγαμε ότι δεν μπορείτε να μπείτε αν δεν έχετε κάτι να μας δώσετε. Τι μας δίνατε? Εισιτήριο. Και αυτά είναι τα εισιτήρια που δόθηκαν. Απόδειξε ότι ήρθαν πολλές ομάδες εκεί, με το πρώτο εισιτήριο το κίτρινο, με σωστή τη λέξη εκεχηρία που είχατε βρει ψάχνοντας τους ανθρώπους του Λυκείου Ελληνίδων. Ένα χειροκρότημα για αυτούς. Ένας άνθρωποι ήταν σαν κομματιστά καφάω. Κι άλλα κόκκινα γυναίκα να φτούνε, τα μακρινά. Όποιοι λοιπόν δίνανε εισιτήριο με το όνομα της ομάδας τους γραμμένο και τη λέξη τη σωστή εκεχηρία, μπαίνανε. Υπήρχαν και κάποιοι που φέρανε λάθος λέξεις, ένα ευχαριστώ, ένα δημαρχείο. Προφανώς το Χ, το Α και το Ρ ήταν σε αγάλματα που τα βρήκατε εύκολα και πρώτα. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια, γιατί όλοι όσοι μπήκαν με την πρώτη δεν κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν το πλαίσιο και να βάλουν το σωστό συνδυασμό στο λουκέτο. Μία ομάδα προσπάθησε δεύτερη φορά, ήξερε τι έκανε, είχε τη σωστή απάντηση, και να δώσουμε το πρώτο βραβείο. Το βραβείο κρυμμένο θησαυρού 2024. Εδώ πέρα πάνω έπρεπε να είμαστε όλη η ομάδα. Είμαστε πάρα πολλά άτομα. Ξεκινήσαμε την πρώτη φορά το 2020 και λάβαμε μέρος. Και ξεκινήσαμε σαν φροντιστήριο με παιδιά. Και μας βοήθησαν αρκετοί φίλοι την πρώτη φορά της παρέας μας. Μας άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Ενθουσιαστήκαμε, οπότε μπήκαν κι άλλοι φίλοι μέσα και γίναμε Byron and Friends για την επόμενη φορά. Στο κύριο Τάκη Βριώνη δίνουμε τα δώρα μας και του δίνουμε τη διαπίστευση του Usain Bolt, γιατί είναι ο δρομέας, ο κορυφαίος όλων των εποχών. Το ψωμά που είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια και έρχονται, και του χρόνου σας υπόσχομαι εγώ ότι αυτό που ζήσατε φέτος δεν θα είναι τίποτα αυτό που θα ζήσετε του χρόνου. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Έχουμε έρθει ξανά στη Ζάκυνθο 4 φορές για τον κρυμμένο θησαυρό. Μετά από χρόνια ξανά ήρθαμε. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι είχε τεράστια επιτυχία. Εμείς που έχουμε και εικόνα τις προηγούμενες χρονιές, θεωρώ ότι ήταν ο πιο ενθουσιώδης από όλους. Είδαμε πάρα πολύ καλές δουλειές από τα παιδιά, κατασκευές, θεάματα, πάθος στο παιχνίδι, πάρα πολλά άτομα να συμμετέχουν και να εμπλέκονται σε όλα αυτά τα θέματα που ζητήσαμε. Είδαμε χαρά στους Ζακυνθινούς, κυριότερα στα παιδιά. Είδαμε ότι οι ομάδες περάσαν μηνύματα ανακύκλωσης της ειρήνης, της συναδελφικότητας, της ομαδικότητας, που αυτό είναι και το σκοπός του παιχνιδιού, που πέραν αυτού είναι και η γνώση και η αγάπη για την ιστορία του νησιού. Θεωρούμε σαν 94 ήταν κάτι πάρα πολύ άψογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αρχές, τον Δήμαρχο Ζακυνθίων, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κ. Βριώνη, την Καναβαλική Επιτροπή, το Λύκειο Ελληνίδων που βοήθησαν, όλοι βοήθησαν για να έχει μια μεγάλη επιτυχία που θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί, και όλοι οι Ζακυνθινοί που συμμετείχαν θα έχουν πολλές ιστορίες να διηγούνται με χαρά. Εύχομαι καλό καρναβάλι σε όλους και του χρόνου να ανταμώσουμε. Η
φετινή χρονιά ήταν το 2024 η έκτη χρονιά του κρυμμένου θησαυρού στη Ζάκυνθο. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων των ομάδων που συμμετείχαν, γιατί ρώτησα μήπως ήταν δική μου ιδέα, ήταν η καλύτερη χρονιά από όλες. Κράτησε μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις χρονιές, γιατί ξεκινήσαμε 2 Φεβρουαρίου, οπότε πιάσαμε ολόκληρο μήνα. Η συμμετοχή των ομάδων ήταν μεγαλύτερη από κάθε χρονιά, ήταν 28 ομάδες αρχικά, στο τέλος συμμετείχαν 24 για διάφορους δικούς τους λόγους που δεν κατάφεραν να έρθουν. Και η χαρά όμως, ο ενθουσιασμός, η δουλειά, οι ατελείωτες ώρες δουλειάς που έκαναν όλοι ήταν πρωτόγνωρο. Και ο ενθουσιασμός της νίκης, κάθε νίκης, ό,τι και αν ήταν αυτό που είχαν τα παιδιά σήμερα εδώ πέρα στο πνευματικό, πραγματικά εγώ δεν το έχω ξαναζήσει και είμαι τόσο πολύ χαρούμενη. Μου έχει φύγει όλη η κούραση, δεν αισθάνομαι τίποτα πια. Είμαι διπλοθεσίτησα εγώ φέτος, γιατί εκτός από μέλος της καρναβαλικής και υπεύθυνη του κρυμμένου θησαυρού, είμαι και σαν Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Ζακύνθου, το οποίο όχι απλά συμμετείχε, στήριζε εθελοντικά αυτό το τριήμερο, το κρυμμένο θησαυρό και όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνοντας οτιδήποτε χρειαζόταν οι πατρινοί μας φίλοι σε τοπικό επίπεδο. Και είμαι έτοιμη για το κρυμμένο θησαυρό 2025 Ζάκυνθος. Πόσα χρόνια έχει να επιστρέψει από το 20? Από το 20 ήταν η τελευταία φορά που έγινε, μόλις λίγες μέρες πριν μας πιάσει ο κορονοϊός. Όμως πριν υπήρξε ξανά ένα μικρό διάστημα αποχής. Από το 2012 ξεκίνησε ο θησαυρός με τον Άγγι τον Λαδικό και είναι ο έκτος ο φετινός μας. Ελπίζουμε σε πολλούς ακόμα. 14 συμμετέχουν στις ομάδες, σωστά? 24 από 28 που ξεκινήσαμε, παίξαν 24 ομάδες. Και η χαρά μου, η μεγάλη, πολύ μεγάλη μου χαρά, ότι οι μισές από αυτές τις ομάδες ήταν παιδιά του γυμνασίου, παιδιά του λυκείου, παιδιά ακόμα και του δημοτικού. Παιδιά, πολλά παιδιά. Και ακόμα και οι πετρινοί μου φίλοι αυτό μας έλεγαν, ότι στην Πάτρα δεν υπάρχουν παιδιά. Και ήταν πολύ μεγάλη τους η χαρά που το έβλεπα να γίνεται αυτό όμως στη Ζάκυνθο. Γιατί σημαίνει μέλλον.